Και πάμε σε εξού, πάμε να δούμε ένα θέμα το οποίο πρέπει επιτέλους να σκύψουν από πάνω του οι αρμόδιοι, καθώς θα τρέχουμε και δεν θα φτάνουμε. Θεοδώρα Καρακιουλάχ ξανά μαζί μας στο στούντιο. Θεοδώρα. Όπως τα είπες, εύχομαι να μην έρθει αυτή η στιγμή του να τρέχουμε και να μην προλαβαίνουμε, διότι από τη μία έχουμε τον φλοιοφάγο, ο οποίος τρώει το σεϊξού, και από την άλλη έχουμε κορμούς δέντρων και πάρα πολλά κλαδιά, τα οποία δημιουργούν εστίες, πιθανές εστίες πυρκαγιάς. Αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή στο σεϊξού, και πριν από μερικές μέρες είχαμε και την καταγγελία του Προέδρου Συλλόγου Δρομέων Υγείας, του κυρίου Δημήτρη Λαμπρινίδη, ο οποίος μας λέει ότι αυτή τη στιγμή, αν θα επισκεφτείτε το δάσος, είναι γεμάτο από κορμούς δέντρων και από κλαδιά, και οι δρόμοι και τα πρανή, τα οποία είναι πάρα πολύ επικίνδυνα για την πρόκληση φωτιάς. Έχουμε, λέει, κάνει αιτήματα στο δασαρχείο για να μάθουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Μέχρι τώρα δεν μας έχουν δώσει καμία μελέτη. Το δασαρχείο, απευθυνθήκαμε, λέει, στο δασαρχείο, μας δίνει αόριστες απαντήσεις, και πριν 2 εβδομάδες καταγγείλαμε το γεγονός, και ειδικά του μεγάλου όγκου των κορμών δέντρων και των κλαδιών, τα οποία είναι διάσπαρτα σε διάφορα σημεία του σεϊξού, που είναι πιθανές εστίες πυρκαγιάς. Ας ακούσουμε τι μας είπε ο κύριος Λαμπρινίδης. Ναι. Αυτή τη στιγμή, δηλαδή, αν θα επισκεφτείτε το δάσος, τουλάχιστον το μισό δάσος από δυτικά μέχρι την περιοχή του Ασβεστοχωρίου, είναι γεμάτο σε πολλά σημεία από κορμούς δέντρων, που θα έρθουν τα συνεργεία κάποια στιγμή, τα φορτηγά να τα μεταφέρουν. Αλλά κυρίως αυτό που μας ανησυχεί είναι ότι είναι γεμάτο από κλαδιά, και τα μονοπάτια και οι δασικοί δρόμοι και τα πρανή, τα οποία είναι ξερά και καταλαβαίνετε ότι είναι πρώτης τάξης υλικό για φωτιά, για πυρκαγιά. Εμείς έχουμε κάνει αιτήματα στο δασαρχείο εδώ και καιρό, από τις αρχές του χρόνου, για να μάθουμε τι ακριβώς συμβαίνει, να μάθουμε αν υπάρχουν μελέτες. Όλες αυτές οι ενέργειες που κάνουμε είναι σε συνεργασία με την Επιτροπή Προστασίας του ΣΕΙΞΟΥ. Δυστυχώς διαπιστώνουμε ότι δεν υπάρχει μελέτη. Δεν μας έχει δώσει το δασαρχείο κάποια μελέτη, ούτε για την παρατήρηση του φαινομένου και την αντιμετώπιση του, αλλά ούτε κάποια μελέτη για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, επειδή η υλοτομία είναι μεγάλης έκτασης. Εσείς ως σύλλογος πάντως, μια απάντηση από το δασαρχείο δεν έχετε λάβει στην ουσία. Το δασαρχείο έχει δώσει αόριστες απαντήσεις, ότι φροντίζουν να καθαρίσουν το δάσος. Και τώρα πρόσφατα καταγγείλαμε, πριν από 2 εβδομάδες, καταγγείλαμε την κατάσταση ότι οι ποσότητες είναι τεράστιες που έχουν, των δέντρων που έχουν μαζευτεί, διάσπαρτες σε όλο το δάσος, ότι δεν γίνεται καμία σήμανση, αυτό το διαπιστώσαμε, και δυστυχώς άρχισαν κόβονται, υλοτομούνται και πράσινα δέντρα. Έχουμε βρει, δηλαδή έχουμε και φωτογραφίες από μια περιοχή κοντά στο Ασβεστοχώριο που κόπηκαν και υγιή δέντρα. Εφόσον δεν έχουμε πάρει απάντηση από το δασαρχείο, κάναμε μια ανάλογη καταγγελία με όλα τα στοιχεία που έχουμε στα χέρια μας, και τα έγγραφα και τις φωτογραφίες, στον Περιφερειάρχη Θεσσαλονίκης και στην κυρία Πατουλίδου, την Αντιπεριφερειάρχη, στην Πολιτική Προστασία, στην Διεύθυνση στους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος και στην Πυροσβεστική. Και τώρα θα κινηθούμε και να ενημερώσουμε και τους Δήμους. Μάλιστα. Κύριε Λαμπρινίδη, να δούμε ποιος είναι υπεύθυνος, και κανένας δεν είναι υπεύθυνος για την κατάσταση. Ναι. Ή κάποιος τουλάχιστον που να βοηθήσει το δασαρχείο επιτέλους να αρχίσει να μαζεύει τα κλαδιά. Μιλήσαμε και με τον Δήμαρχο Νεαπόλεως Οικαιών, τον κύριο Σίμω Δανιηλίδη, ο οποίος μας λέει ότι δυστυχώς για 4η χρονιά το φλοιοφάγο ζει και βασιλεύει και το δάσος καταστρέφει. Εστιάζει σε 2 σημεία ο κύριος Δανιηλίδης. Ένα είναι ότι τα συνεργεία δεν είναι επαρκή για να καταφέρουν να υλοτομήσουν το δάσος, αλλά και να μαζέψουν τους κορμούς των δέντρων. Να τον ακούσουμε τι μας είπε. Πώς για 4η χρονιά το φλοιοφάγο ζει και βασιλεύει και το δάσος καταστρέφει. Δυστυχώς δεν γίνανε έγκαιρα οι εργασίες που έπρεπε να γίνουν, μάλλον δεν γίνανε καθόλου εργασίες. Το 2017, το 2018 αδιαφόρησε πλήρως η τότε ηγεσία του Υπουργείου. Το 2019, μετά τις καταγγελίες και τις μηνύσεις που υπήρξαν και τη δημοσιότητα που δόθηκε, υπήρξαν
κάποιες εργασίες, οι οποίες δυστυχώς πήγανε πολύ αργά και συνεχίζουν να πηγαίνουν πάρα πολύ αργά με ρυθμούς χελώνας. Δεν χρησιμοποιήθηκαν όλα τα μέσα τα οποία έπρεπε να χρησιμοποιηθούν. Δεν πάρθηκαν τα μέτρα τα οποία πάρθηκαν και δυστυχώς συνεχίζεται η αποξήραση χιλιάδων δέντρων, χιλιάδων πεύκων. Για πόσα μιλάμε τώρα, δηλαδή, αν μπορούμε να το εκτιμήσουμε... Δεν ξέρω αν μπορούμε να κάνουμε λογαριασμό. Ναι. Σε λίγο θα μιλάμε για την πλειοψηφία, τουλάχιστον σε ορισμένες περιοχές. Το ποσοστό σε λίγο θα είναι πάνω από 50%. Έχει σταματήσει η υλοτόμηση στην περιοχή. Τι ακριβώς θα γίνει? Η υλοτόμηση, αν δεν είναι σταματημένη, που αρκετές μέρες είναι σταματημένη, τις υπόλοιπες μέρες που υποτίθεται δουλεύουν, είναι 3, 4, 5 το πολύ συνεργεία, με αντίστοιχα από ένα μουλάρι σε κάθε συνεργείο, και δουλεύουν με ρυθμούς χελώνος, όπως ανέφερα πιο μπροστά. Με την υλοτόμηση η οποία πάει με τόσο αργούς ρυθμούς, η οποία δυστυχώς συνεχίζει να περιορίζεται λαθεμένα μόνο στα αποξηραμένα και όχι στα πέριξ τα οποία είναι προσβεβλημένα, αυτό που λέγαμε εδώ και 2 χρόνια και πλέον με τους καθηγητές από το Πανεπιστήμιο, ότι πρώτα πρέπει να κοπούνε τα προσβεβλημένα που μπορεί να φαίνονται ακόμα πράσινα, αλλά είναι προσβεβλημένα, γιατί τα αποξεραμένα έχουν ήδη θανατωθεί, ήδη έχουν καταστραφεί. Δυστυχώς η επιλογή που έγινε από το Δασαρχείο είναι ότι κόβουμε μόνο τα πλήρως αποξεραμένα. Αυτό δίνει τη δυνατότητα, γιατί στο αποξηραμένο δεν υπάρχει πλέον φλοιοφάγο, εφόσον απομίζει σε όλους τους χυμούς, δεν έχει πλέον τροφή και ήδη έχει μετακομίσει στα παρακείμενα τα ζωντανά. Και τρώει από εκεί μέχρι να αποξηραθούν και αυτά για να πάει στα παρακάτω παρακείμενα. Λοιπόν, και το κακό επίσης είναι ότι αυτή η υλοτόμηση η οποία γίνεται αφήνει δεκάδες χιλιάδες κορμούς, εκατοντάδες χιλιάδες θα έλεγα κομμάτια κορμών μέσα στο δάσος σε διάφορα σημεία και εκατομμύρια κλαδιά και πευκοβελόνες που έχουν δημιουργήσει σε πάρα πολλά σημεία μια κρούστα 20-30 εκατοστά. Έφλεκτη κρούστα από πευκοβελόνες και από κλαδάκια, που αυτό πρακτικά είναι μπαρούτι, είναι δηλαδή έφλεκτη ύλη. Και ειδικά το καλοκαίρι με τις διαστολές λόγω θερμοκρασίας, τις διαστολές των καλωδίων, των μεταλλικών καλωδίων της υπερυψηλής τάσης και τους αέριδες που προκύπτουν κατά καιρούς εν μέσω του θέρους, εάν πέσουν σπίθες από την εώρηση αυτή των δικτύων της υπερυψηλής τάσης, καταλαβαίνετε ότι είναι σαν να ρίχνουμε το σπίρτο επάνω στην βενζίνη. Ρωτήσαμε τον κύριο Δανιηλίδη ποιος είναι αυτός ο υπεύθυνος για να τα μαζέψει και τι χρειάζεται για να γίνει όλη αυτή η δουλειά. Ο κύριος Δανιηλίδης μας λέει ότι δεν τα μαζεύουν διότι άλλες φορές μας λέει δεν μπορούν, άλλες φορές δεν έχουν χρήματα, ενώ το Υπουργείο είπε ότι θα μας δώσει 500 με 600 χιλιάδες ευρώ και ό,τι άλλο χρειαστούμε. Φαίνεται ότι αυτό δεν έχει προχωρήσει ακόμα και όλα πηγαίνουν με ρυθμούς χελώνας. Ολιγορία και λάθος χειρισμοί, μας λέει ο κύριος Δανιηλίδης. Υπουργείο καταρχήν και από εκεί και μετά οι αποκεντρωμένοι και οι δασικές υπηρεσίες. Τι σας λένε, γιατί δεν μαζεύουν τα κλαδιά, τα αποξηραμένα, τους κορμούς των δέντρων? Γιατί οι οποίοι... δεν μπορούν, λένε, γιατί δεν έχουν λεφτά, λένε, ενώ το Υπουργείο είπε σας δίνω 500-600 χιλιάδες ευρώ και άμα θέλετε θα σας δώσω κι άλλα. Τώρα ζητάνε από εμάς να επέμβουμε, ενώ είπαμε να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για να μπορούμε να συμβάλλουμε με νόμιμο τρόπο, δεν το κάνανε. Υπάρχει ένας φαύλος κύκλος που δυστυχώς οδηγεί κάθε μέρα και σε χειρότερα από τα συνεργεία τα οποία δουλεύουν κατά ημέρες ή κατά εβδομάδες. Ο αριθμός των ατόμων, των υλοτόμων και των μουλαριών και των άλλων εργαλείων είναι απειροελάχιστο. Δεν είναι επαρκή τα συνεργεία για αυτή τη δουλειά. Περιοχή που είναι 35.000 στρέμματα και όλοι έχουν πει ότι περίπου τα 10.000 στρέμματα είναι προσβεβλημένα και καταστρέφονται και συνεχώς επεκτείνεται. Πρόπερση λέγαμε τα 3.500 στρέμματα, πέρσι λέγαμε τα 6.500-7. Τώρα λένε ότι κοντεύει τα 10.000 στρέμματα η περιοχή την οποία έχει προσβάλει. Λοιπόν, όταν μιλάμε για τέτοια μεγάλη έκταση,
καταλαβαίνετε ότι πέρα από το ότι υπάρχουν τραγικές πολιτικές, πειθαρχικές αλλά και ποινικές ευθύνες αυτούς που το 17 και το 18 αγνόησαν και ολιγόρησαν, αλλά ακόμη και σήμερα στην κατάσταση που βρισκόμαστε, ακόμη περισσότερο εφόσον έχει πάρει τέτοια έκταση, ενώ το 17 δεν ήταν τέτοια η έκταση και θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί πολύ πιο εύκολα με πολύ λιγότερα μέσα και με πολύ μικρότερο κόστος. Τώρα που φτάσαμε σε αυτού του είδους τα μεγέθη και σε αυτού του είδους το πρόβλημα, με αυτού του μεγέθους το πρόβλημα μάλλον, θα πρέπει να μιλήσουμε για πολλές εκατοντάδες συνεργεία, εκατοντάδες μηχανήματα σε πολλά μέτωπα, 150 πεύκα όλα ξηραμένα γύρω γύρω, στη μέση υπάρχουν 5 κυπαρίσια, δεν τα πειράζει. Άρα μιλάμε για ολιγορία, ολιγορία, μιλάμε για λάθος χειρισμούς. Και ολιγορία και λάθος χειρισμοί και ίσως και υπεροψία και μια ψευτοαυτάρκεια ότι κάποιοι στις υπηρεσίες αυτές κατέχουν όλη τη γνώση και άρα δεν θέλουν κανέναν στα πόδια τους. Ναι, αλλά αυτή η λογική έχει οδηγήσει τέταρτο χρόνο τώρα, γιατί 17, 18, 19 είμαστε πέρα από το μισό πλέον, στο δεύτερο εξάμηνο του 20 είμαστε στον τέταρτο χρόνο. Μάλιστα. Όταν από τα επίσημα έγγραφα του Δασαρχείου είχαν επισημανθεί, μάλλον επίσημα έγγραφα υπάρχουν από το 17, επισημένοντας ότι παρουσιάστηκε την προηγούμενη χρονιά, το 16 δηλαδή. Δήμαρχε, εγώ ως απλός πολίτης, αυτό που παρατηρώ είναι ότι από τη μία έχουμε τον φλοιοφάγο, το οποίο συνεχίζει και τρώει το δάσος, από την άλλη έχουμε τις εστίες φωτιάς εντός αγωγικών και μιλάω και τους κορμούς των δέντρων και τα κλαδιά κτλ, τα οποία δεν μαζεύονται από το σημείο. Και μιλάμε ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί το σέιξ σου, αν δεν το φάει ο φλοιοφάγος, να το φάει καμιά φωτιά. Ναι, και τα δύο μαζί πιθανόν. Ναι, μπορεί. Γιατί ο φλοιοφάγος συνεχίζει και κάνει την καταστροφή του. Εάν προκύψει και κάποια πυρκαγιά, παρόλο ότι και εμείς ως εθελοντικές ομάδες και η υπηρεσία του Δήμου με τα πυροσβεστικά και η πυροσβεστική είμαστε επιποδός πολέμου 24 ώρες το 24ωρο, αλλά οι προδιαγραφές που υπάρχουν, οι προϋποθέσεις που υπάρχουν είναι επικίνδυνες. Δηλαδή τεράστιες περιοχές στρωμένες με αυτή την κρούστα της έφλεκτης ύλης, όσα πυροσβεστικά και να έχεις και όσους εθελοντές και όσους πυροσβέστες και να έχεις, η κατάσταση είναι δύσκολη έως και επικίνδυνη. Για το σέιξ σου, Θεοδόρα Καρακιλάχ, δεν είναι αργά. Αν το προλάβουμε είναι νωρίς. Για να μην λέμε μετά είναι αργά και το λέγαμε αλλά δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι. Πάντως, Δημήτρη, από το 2017 που υπήρχαν τα προβλήματα τα πρώτα μέχρι το 2020 δεν έχει γίνει και κάτι. Εγώ αυτό βλέπω. Το πρόβλημα συνεχίζει. Συνεχίζει ο φλοιοφάγος, υπάρχουν τα ξεραμένα και όχι μόνο συνεχίζει το πρόβλημα, αλλά δημιουργούνται και άλλα προβλήματα με τις στίβες των κορμών και των κλαδιών. Εγώ με το φλοιοφάγο δεν ξέρω πώς μπορούμε να βγάλουμε άκρη, γιατί βλέπω μεγάλο το ζήτημα, αλλά τουλάχιστον με τις στίβες μπορούμε άνετα να μην αφήνουμε την πυρίτιδα αποθήκη μέσα στο ΣΕΙΞΟΥ 2 Ιουλίου. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Νομίζω ότι θα τα ακούσουν και από εδώ για ακόμα μια φορά οι αρχές, άντε να επιληφθούν, να μην έχουμε κανένα πρόβλημα. Σε ποιον συμφέρει όλη αυτή η ολιγορία? Σε αυτούς που δεν κάνουν τη δουλειά τους. Σε ποιον συμφέρει όλη αυτή η καθυστέρηση? Δεν κάνουν τη δουλειά τους. Για μένα είναι αυτοί που δεν κάνουν τη δουλειά τους. Και μιλάμε για 2017, 18, 19, 20. Αργώσετε τα καράβια. Για μένα αυτά είναι αυτοί. Κανένας άλλος.